Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τον καλύτερο τρόπο εκπροσώπησε την Κρήτη και βέβαια ολόκληρη την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Ειρήνη Βασιλείου, η οποία προσπάθησε χθες και για την υπέρβαση. Στάθηκε άτυχη όμως, καθώς δεν βρέθηκε στην καλύτερη της μέρα, καθώς έχει δείξει ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και πραγματικά στο παρελθόν έχει κάνει πολύ καλύτερες επιδόσεις από την χθεσινοβράδινη κόντρα, βέβαια στα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνισματός της, στα 400 μέτρα των γυναικών. Εμείς όμως μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε την Ειρήνη Βασιλείου απευθείας τώρα από την Αγγλική πρωτεύουσα. Έχουμε συνδεθεί με το Λονδίνο. Ειρήνη Βασιλείου, καλησπέρα από την Κρήτη, από την Κρήτη TV και πολλά συγχαρητήρια από όλους μας. Καλησπέρα και από το βροχερό Λονδίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το αισθανόμαστε αυτό που λέμε, Ειρήνη. Εσύ με τον καλύτερο τρόπο μας εκπροσώπησες και ουσιαστικά ύψωσες την ελληνική σημαία και φέτος, όπως και στο Ρίο πέρσι στην Ολυμπιάδα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι μέσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στο αγώνισμά σου, να είσαι στις κορυφαίες διοργανώσεις όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Και μόνο η παρουσία σου εκεί ήταν ούτως ή άλλως μια μεγάλη επιτυχία και βέβαια πανηγύρισες και μια πρόκριση φέτος, οπότε σίγουρα πήγες ένα βήμα παραπάνω. Σαφώς είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που κατάφερα να προκριθώ στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, είχα να συναγωνιστώ με πολύ δυνατά ονόματα. Όμως αυτό δεν λέει κάτι. Πιστεύω ότι έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και προκρίθηκα. Βεβαίως να θυμίσουμε στον κόσμο, Ειρήνη, ότι πέρσι στην Βραζιλία είχες πάει με ένα σοβαρό τραυματισμό. Ήσουν πολύ άτυχη γιατί είχες αυτό το πρόβλημα λίγο χρονικό διάστημα σχετικά πριν κάνεις το μεγάλο αυτό ταξίδι. Και όμως το πάλεψες, δεν ήθελες να χάσεις αυτή την εμπειρία, αυτή τη μεγάλη συμμετοχή εκεί και είχες πάει παρόλο που ήξερες ότι δεν θα μπορούσες να είχες το καλύτερο σου αυτό. Στάθηκα άτυχη, διότι μία μέρα πριν αναχωρήσω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τραυματίστηκα. Είχα ολική ρήξη πελματιάς από νεύρωσης. Οι γιατροί μου είπαν ότι δεν γίνεται να ταξιδέψω, ούτε μπορούσα να τρέξω. Αλλά δεν γίνεται να χάσω αυτό το ταξίδι. Ήταν για μένα ένα όνειρο το οποίο ήθελα να το εκπληρώσω. Έσφιξα τα δόντια και το πάλεψα. Και εντάξει, ο χρόνος δεν με αντιπροσώπευε, αλλά πιστέψε με, με τον τραυματισμό τον οποίο είχα. Ήταν πολύ ικανοποιητικός. Mm-hmm. Να ξαναέρθω όμως τώρα στον φετινό αγώνα στο Λονδίνο. Σίγουρα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ήταν επίσης μια μεγάλη πρόκληση για σένα. Η αλήθεια είναι πως και εγώ προσωπικά περίμενα να έχεις μεγαλύτερο άγχος στην πρώτη κούρσα για να πάρεις την πρόκριση. Ωστόσο, σε αυτή την κούρσα έκανες κάτι εκπληκτικό, ειδικά το δεύτερο 200 ήταν εκπληκτικό και να είσαι πολύ πιο άνετη με τη δική μου λογική, με τη δική μας λογική ίσως στη χθεσινή κούρσα που ίσως είχες ήδη πετύχει τον στόχο, την πρώτη πρόκριση και περιμέναμε να πας εκεί πιο ελεύθερα. Αλλά αυτό που εισπράξαμε εμείς από τα τηλεοπτικά πλάνα ήταν το διαφορετικό. Δηλαδή ότι φάνηκες πιο αποφασισμένη στην πρώτη κούρσα και με περισσότερη πίεση χθες. Όχι, όχι, δεν είχα σε καμία από τις δύο κούρσες δεν είχα άγχος και τις δύο μπορώ να πω ότι το απόλαυσα. Αν δείτε στα προκριματικά, αν βλέπατε είχα τον 7ο χρόνο στη σειρά μου. Οι κοπέλες ήταν σαφέστατα, οι χρόνοι τους ήταν πολύ καλύτερα από τον δικό μου χρόνο. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Πιστεύω ότι στον προκριματικό εκείνη την ημέρα ήμουνα σε πολύ καλύτερη ημέρα. Χθες από το πρωί δεν αισθανόμουν καλά. Και γι' αυτό βγήκε αυτός ο χρόνος. Mm-hmm. Σίγουρα όμως δεν μένεις εκεί. Είδαμε ότι είχες και μεγάλη ένταση χθες και στις δηλώσεις που έκανες στην κρατική τηλεόραση, αλλά όλα καλά. Έτσι, αυτή η αδιαθεσία που ένιωσες και μας ανησύχησες όλους ήταν κάτι πολύ σύντομο, έτσι. Και χωρίς μεγάλο πρόβλημα ουσιαστικά. Έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση. Πήρε πολύ μεγάλη διάσταση αυτό το θέμα. Ουσιαστικά ένιωσε στιγμιαία αδιαθεσία. Αν είχα λίγο χρόνο περισσότερο στη διάθεσή μου το που τελείωσα τον αγώνα, ίσως να μην συνέβαινε όλο αυτό. Απλά με το που τελείωσα τον αγώνα, έδωσα συνέντευξη και αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή αυτή την αδιαθεσία. Μετά από λίγο ήμουν μια χαρά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε παραπάνω γι' αυτό και πραγματικά ίσως πήρε μεγαλύτερη διάσταση το θέμα από ό,τι έπρεπε. Εγώ, Ειρήνη, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ήδη έχεις πάει στις δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις που υπάρχουν για έναν αθλητή, μια αθλήτρια στον κλασικό αθλητισμό.
Τώρα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πάντα βάζεις και έναν υψηλότερο στόχο, πάντα βάζεις υψηλούς στόχους, αυτό που θέλεις στη συνέχεια... Δεν μπορώ να σκεφτώ από τώρα, δηλαδή ουσιαστικά εντάξει, τώρα είναι 2017, δεν μπορώ από τώρα να πω ότι τους στόχους μου για το 2018 θέλω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου και θέτω αρχικά μικρούς στόχους και σιγά σιγά θα υλοποιηθούν όλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή προέχει να ξεκουραστώ και ψυχολογικά και σωματικά και με το που ξεκινήσει πάλι η νέα σεζόν θα τα βάλουμε κάτω με τον προπονητή μου και θα συζητήσουμε για ποιους στόχους, τους στόχους μου ουσιαστικά της νέας χρονιάς. Ειρήνη, φαντάζομαι ότι έχεις προλάβει να δώσεις τα εύσημα και στην Κατερίνα τη Στεφανίδη. Πρέπει να έχετε βρεθεί λογικά έτσι για το χρυσό. Ναι, ναι, φυσικά. Και ασφαλώς και στα άλλα παιδιά που ήδη έχουν πετύχει κάποια σημαντικά αποτελέσματα, όπως ας πούμε το Λυκούργο τον Τζάκονα έτσι, που πήρε την πρόκριση. Ενώ πρέπει να σε ενημερώσουμε, γιατί ίσως και εσύ δεν το γνωρίζεις, ότι πριν από λίγο πήρε την πρόκριση και η Μαρία Ιμπελιμπασάκη. Δεν το έχω. Αλήθεια, με τι χρόνο. Δεν έχω δει. Η αλήθεια είναι πως αμέσως μετά από τη συζήτηση μαζί σου θα έχουμε τις λεπτομέρειες, γιατί αυτό έγινε πριν από λίγο ουσιαστικά, πριν από ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί και εγώ δεν έχω δει τώρα τίποτα. Πότε θα σε περιμένουμε πίσω πολύ με το καλό στο Ηράκλειο, Ειρήνη Βασιλείου? Πρώτο Θεό, τη Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ θα επιστρέψω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχαριστήσουμε ξανά για την παρουσία σου, για την εκπρόσωπηση της Κρήτης, του Ηρακλείου ειδικότερα και ολόκληρης της Ελλάδας στο Λονδίνο και να σου ευχηθούμε υγεία και είμαστε σίγουροι, Ειρήνη Βασιλείου, ότι θα μας ξανακάνεις υπερήφανους. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ από την Κρήτη TV στο Λονδίνο.